ξεκίνησαν και θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα στα δημοτικά κημητήρια οι εργασίες τοποθέτησης σωλήνων για το φυσικό αέριο στην Καβάλα. Πρόκειται για το κεντρικό δίκτυο μέσης πίεσης του αγωγού. Βρισκόμαστε έξω από το κημητήριο της Καβάλας. Κάνουμε ένα έργο του φυσικού αερίου, έναν αγωγό φυσικού αερίου, 8 ιτζών, το οποίο θα δώσει αέριο σε όλη την Καβάλα. Είναι το κεντρικό δίκτυο μέσης πίεσης. Και κάνουμε τη συγκόλληση αυτή τη στιγμή, μοντάρισμα και συγκόλληση στον αγωγό. Ο καιρός θα καθορίσει και το ρυθμό των εργασιών, με το συνεργείο να έχει ξεκινήσει με τα εύκολα σημεία, ενώ το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουν οι εργασίες και μέσα στους οικισμούς. Έχουμε ξεκινήσει σήμερα, έχουμε περίπου σχεδόν ένα μήνα. Ξεκινήσαμε από το Χαλκερό. Έχουμε κάνει ένα κομμάτι στο Χαλκερό, γύρω στο 1,5 χιλιόμετρο, το οποίο έχει μπήκε στο έδαφος κιόλας, έχει σκεπαστεί. Και πάμε αναλόγως στα κομμάτια. Τώρα, αναλόγως με τον καιρό, όπως θα δούμε, μας βρεθάει και ο καιρός, η αλήθεια είναι με τις βροχές. Και πάμε τώρα σε αυτή τη στιγμή με αυτόν τον καιρό, πάμε στα εύκολα κομμάτια, ώστε όταν φτιάξει ο καιρός να πάμε και στα δύσκολα, στα σπασίματα, στα ζικ-ζακ που λέμε, στα δύσκολα σημεία. Σήμερα μπορεί και αύριο να έχουμε τελειώσει αυτό το κομμάτι. Σαν κόλλημα του αγωγού εξωτερικά. Τώρα θα σκαφτεί στην πορεία και μετά θα μπει μέσα. Πρέπει να γίνουν πρώτα ο έλεγχος, κάποιες ραδιογραφίες, να πάρουμε τα αποτελέσματα, να γίνουν οι μονώσεις. Και στην πορεία σκάβεται, μπαίνει μέσα, σκεπάζεται και παραδίδεται το συγκεκριμένο κομμάτι. Τώρα πιστεύω μέχρι το. Ναι, τμηματικά. Τώρα πιστεύω μέχρι το Μάρτιο θα έχουμε. Πιστεύω θα έχει ολοκληρωθεί και σαν έργο του Χαλίβδινου. Έτσι, ώστε να πάει μέχρι το. Στο γήπεδο, νομίζω, στην Καβάλα, κάπου εκεί κοντά. Οι εργασίες θα είναι προσωρινές, αλλά το έργο θα είναι μόνιμο, αναφέρει σε δηλώσεις του ο υπεύθυνος των εργασιών, ζητώντας μάλιστα από τον κόσμο να κάνει λίγη υπομονή μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Θα έρθει αυτή τη στιγμή να μπείτε και μέσα στις συνοικίες, γιατί τώρα εδώ είμαστε σε ένα σημείο που δεν ενοχλείται ιδιαίτερα τον κόσμο. Ναι. Οι επαγγελματίες λογικά θα πρέπει να συνεισφέρουν με λίγη υπομονή, υποθέτουμε. Κοιτάξτε, η ταλαιπωρία θα είναι προσωρινή, το έργο θα είναι μόνιμα. Οπότε πρέπει να κάνουμε όλοι λίγο υπομονή. Εντάξει, και εμείς όσο μπορούμε, τα εργαλεία μας στην άκρη, να κόβουμε την κυκλοφορία. Τώρα, αν υπάρξουν κάποια σημεία που θα χρειαστεί να κοπεί η κυκλοφορία, θα γίνει συνεννόηση με την αστυνομία, με το Δήμο, κάπως θα γίνει κατόπιν συνεννόησης. Για εσάς το πιο δύσκολο κομμάτι, η μεγαλύτερη πρόκληση ποια είναι, το κομμάτι το οποίο θα κάποια στιγμή θα κληθείτε να. Εδώ μέχρι εμείς εύκολα είναι, δεν ενοχλούμε, δεν έχουμε σπίτια να πεις ότι. Τώρα μέσα στα σπίτια εκεί κοντά, δεν ξέρω. Μέσα στις γειτονιές που είναι λίγο στριμωχτά, εκεί θα έχουμε λίγο θέμα, ναι. Εκεί. Τώρα κατόπιν συνεννόησης και λίγο υπομονή, θα πάμε καλά.